Δυστυχώς η Βιόρικα μπορούσε μόνο σήμερα να είναι μαζί μας. Πιστεύω ότι την άλλη φορά θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει μερικά σημαντικά πράγματα και συμφωνίες για ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Πριν από όλα μιλήσαμε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επόμενη Προεδρία είναι της Ρουμανίας. Και πάλι τονίζω μεγάλη ευγνώμων στον κύριο Μπορίσο για τη Βουλγάρικη Προεδρία. Ο φίλος μας ο Μπόικο. Και η Βουλγαρία έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες για τη βελτίωση της θέσης όλων των Δυτικών Βαλκανίων και της Σερβίας. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Αλέξη Τσίπρα για την θέση και τη στήριξη προς την Σερβία και εμείς σαν Σερβία και θα έλεγα και όλοι οι υπόλοιποι στα Βαλκάνια και οι υπόλοιπες χώρες. Είμαστε πεπισμένοι ότι η κυρία Νταντζίλο ότι η Ρουμανία θα δώσει μεγάλη προσοχή στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και στήριξη και στη χώρα μας και σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια. Ταυτόχρονα είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα σημαίνει και την δικιά μας πιο σημαντική σύνδεση σε υποδομές για τις οποίες μιλήσαμε σήμερα και εμείς πολιτικά περισσότερα συνδεόμαστε, βλεπόμαστε. Η επόμενη συνάντηση είναι στη Ρουμανία και θα είναι κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας, που είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς. Και από κάποιες αποφάσεις σημερινές θα δείτε, εμείς στη Σερβία δεν ντρεπόμασταν ποτέ, δεν αντιγράφουμε κανέναν. Θέλουμε με όλες αυτές τις χώρες να έχουμε όλο και καλύτερες, όσο και είναι δυνατόν καλύτερες σχέσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μερικά συγκεκριμένα θέματα, για την βελτίωση των σχέσεων υποδομών και μεταφορών. Είναι σημαντικό σύντομα να τελειώσουμε ανατολικό και νότιο αυτοκινητόδρομο. Σύνδεση με τη Φύρομ. Για τη σύνδεση με τη Φύρο, με τη Βουλγαρία. Θα είναι έτοιμοι αυτοί οι δρόμοι σε μερικούς μήνες, που είναι σημαντικό και για τη Βουλγαρία και για την Ελλάδα. Έχουμε μιλήσει με την κυρία Νταντζίλο για τον αυτοκινητόδρομο μέσα από το Βρσάτς και Τέμισβαρ και ευγνωμοσύνη της σερβικής πλευράς, διότι έχει ξεκινήσει η feasibility study. Εάν πάρουν την απόφαση, αν θα είναι δημόσιο και ιδιωτικό σύμπραξη, εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε η οικοδόμηση αυτού του αυτοκινητόδρομου και είναι σημαντική η σύνδεση του Βελιγραδίου με τη Τεμισβάρα. Να έχουμε σύνδεση και με τη Τεμισβάρα, με Σόφια και με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχουμε μιλήσει για τους σιδηρόδρομους. Εμείς επενδύουμε ήδη 261 χιλιόμετρα Νίζ Δημητρόβγραντ στο σιδηρόδρομο επενδύουμε. Έχω συζητήσει και με τον Αλέξη σε σχέση με την σιδηροδρομική υποδομή μας μέχρι το Βράνιε και μέχρι τα σύνορα και πιστεύω ότι θα βρούμε αρκετά χρήματα και συμφέρον να μπούμε μαζί σε αυτή την επένδυση μέχρι και το Θεσσαλονίκη και το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε μιλήσει για τα ενεργειακά ζητήματα και για την οικοδόμηση ηλεκτρικής τρανσύνδεσης, διασύνδεσης με Ρουμανία Πάντσεβο. Έχουμε συζητήσει πώς η Σερβία να αποκτήσει το γάζι. Νομίζω ότι σε όλες τις χώρες εδώ είναι σημαντικό. Είμαστε ευγνώμων για τη βοήθεια στη Σερβία και περιμένουμε ότι μαζί θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα στην επόμενη περίοδο.
Ευχαριστώ πάλι όλους τους καλεσμένους μας. Το Βελιγράδι και η Σερβία είναι ευτυχισμένοι όταν τέτοιοι ειλικρινείς φίλοι μπορεί να είναι καλεσμένοι μας. Αυτό που ξέρω ότι ενδιαφέρει περισσότερο τους ανθρώπους, οι άνθρωποι ξέρουν ότι εμείς πρέπει να ασχολούμαστε με τα προβλήματα. Δεν είναι τυχαία, πίσω μας οι υπουργοί των αθλητισμών και πρόεδροι των ομοσπονδιών. Πήραμε απόφαση σήμερα, εμείς οι τέσσερις, να δημιουργήσουμε μία επιτροπή οργανωτική από 16 άτομα, 4 από κάθε χώρα. Εκφράσαμε την ελπίδα και την θέληση μέσα από την επιτροπή αυτή οι χώρες μας μαζί να είναι υποψήφιες για να είμαστε οικοδεσπότες του Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα το 28 και του Μουντιάλ το 30. Πρέπει να κατατέσουμε την υποψηφιότητα τον Δεκέμβριο το 2021 μέχρι το Ιούνιο-Ιούλιο 22 παίρνετε η απόφαση. Αν έχω κάνει κάποιο λάθος, οι ειδικοί τα ασχολούνται με το θέμα αυτό. Για το Μουντιάλ δεν είναι μόνο τα στάδια, χρειάζεται υποδομές, ξενοδοχεία, περισσότερες κλίνες, είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Εμείς τα ετοιμαζόμαστε ως τη Σερβία, είναι πολύ δύσκολο για μας, διότι έχουμε παλιά αθλητική υποδομή, είμαστε έτοιμοι και ήδη του χρόνου θα οικοδομήσουμε το εθνικό στάδιο και περισσότερα στάδια σε διάφορες πόλεις, σε όλη τη Σερβία. Και θα είμαστε έτοιμοι. Και κάτι ευχάριστο για όλους εμάς. Έχουμε συνεννοηθεί για το 2021 Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Θα έρθει και η Ελλάδα μαζί μας στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για γυναίκες στο βόλεϊ. Επειδή η σερβική ομάδα είναι καλύτερη στο κόσμο σε αυτό το άθλημα. Αλλά περιμένω να μας στηρίξουν, και οι φιλικές μας χώρες. Και περιμένουμε πάλι να είμαστε εμείς νικητές. Εμείς θα σας υποστηρίξουμε στο ποδόσφαιρο όπως εσείς θα μας υποστηρίξετε. Για αυτά συζητήσαμε σήμερα. Ευχαριστώ πάλι σε όλους και καλώς ήρθατε στη Σερβία και να έρχεστε πιο συχνά. Μιλήσαμε και για το τουρισμό. Καλώ τα αδέλφια μας και τους φίλους μας από την Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία να έρχονται περισσότερο στη Σερβία. Εμείς δεν έχουμε αυτά που έχουν Παρίσι και το Λονδίνο, αλλά νομίζω ότι πουθενά δεν θα αισθανθούν τόσο καλά όσο στη Σερβία και δεν θα βρουν τέτοια ειλικρινή φιλία. Και πάλι καλώς ήρθατε και ευχαριστώ που είστε εδώ. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία. Okay, dobro. Predsjednica vlade Rumunije, Viorica Dancilo, izvolite. Bravo. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Θα ήθελα και εγώ, ξεκινώντας, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Βούτσιν για την φιλοξενία που μας έχει επιφυλάξει. Η δική του σερβικού λαού είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση για μένα να βρίσκομαι μαζί σας, κοντά σας, και να έχουμε την έκτη συνάντηση, σε τετραμερή συνάντηση, μια σημαντική συνάντηση για μας στα πλαίσια των συζητήσεων που διεξήχθησαν. Εξετάσαμε το που αφορά την συνεργασία μεταξύ των χωρών μας, τόσο σε όσο αφορά την συνεργασία σε διμερές επίπεδες, οικονομική αλλά και εμπορική συνεργασία, σε τετραμερή συνεργασία συζητήσαμε θέματα που αφορούν τον ενεργειακό τομέα των υποδομών, του τουρισμού,
αλλά επίσης και τον, του αθλητισμού, όπως είπε και ο πρόεδρος Βούτσιτς. Επιθυμούμε μια διασυνδεσιμότητα όσο σε καλύτερο δυνατόν επίπεδο, μια συνεργασία πολύ καλή στην περιοχή μας. Επιθυμούμε μια συνεργασία βελτιωμένη μεταξύ των χωρών μας. Συζητήσαμε επίσης με τον κύριο πρόεδρο Βούτσιτς σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ Ρουμανίας και Σερβίας για τις υποδομές που θα ενώσει τις δύο χώρες για ένα οικονομικό φόρουμ το οποίο στην ουσία θα βοηθήσει τους επιχειρηματίες από την Ρουμανία να επενδύσουν στην Σερβία και αντίστροφα, μια συνεργασία στον τομέα του τουρισμού. Συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό Μπορίσοφ της Βουλγαρίας για μια συνάντηση των δύο κυβερνήσεων G2G μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας, ακριβώς για να εφαρμόσουμε πολλά από τα έργα που σήμερα συζητήσαμε. Συζητήσαμε για το Δούναβι γενικότερα σαν ένα ποταμό που μπορεί είναι πλογίσιμος, να προωθήσουμε όλες τις διαδικασίες σε αυτό τον τομέα, γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς η Ρουμανία κατέχει την προεδρία της ΣΟΕΡ, αλλά έχει επίσης την στρατηγική του Δούναβι ως ένα από τους στόχους της προεδρίας μας. Συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό Τσίπρα σχετικά με την συνεργασία μεταξύ Ελλάδας Ρουμανία, σχετικά με μια επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού συνοδευόμενος από υπουργούς στη Ρουμανία, έτσι ώστε να αναπτύξουμε τη συνεργασία στους τομείς που δεν έχουμε πολύ έντονη συνεργασία ή αντίθετα που υπάρχει μια συνεργασία αλλά μπορούν να υπάρχουν πιο βέλτιστα αποτελέσματα. Ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε στα πλαίσια των συναντήσεων σας έχει να κάνει την ανάληψη της Προεδρίας της Συμβουλίου της Ευρώπης από τη Ρουμανία, ξεκινώντας με την 1η Γενάρη του 2019. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συνεργασιών που σχετίζεται με αυτό το γεγονός και γι' αυτό έκανα μια παρουσίαση των θεμάτων, κοινών θεμάτων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα, και τόσο η Ρουμανία όσο και η Βουλγαρία θα υποστηριχτούν ως κράτη-μέλη, αλλά όπως μπορούμε επίσης να προωθήσουμε την διαδικασία της ενίσχυσης περιφερειακής συνεργασίας και την ένταξη των υπόλοιπων χωρών της, των νότιο-δυτικών Βαλκανίων, και πώς μπορεί και η Αυστρία να συμβάλλει σε αυτή την διαδικασία. Συζητήσαμε τις πολιτικές που αφορούν για την Ελλάδα, την Βουλγαρία, το θέμα της μετανάστευσης, τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε επίπεδο στρατιωτικό, αλλά όπως επίσης και το θέμα των χρηματοδοτήσεων που αφορούν όλα τα μέλη της χώρας μέλη, διότι ο τρόπος που εμείς συζητάμε το θέμα της χρηματοδότησης μπορούμε να συζητήσουμε για όλες τις υπόλοιπες πολιτικές σε επίπεδο ευρωπαϊκό, τόσο στις παραδοσιακές πολιτικές συνοχής, αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και οι καινούργιες πολιτικές που αφορά τη μετανάστευση, στην ασφάλεια, και συζητήσαμε και θέματα που έχουν να κάνουν την διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων, και συζήτησα με τον κύριο Βούτσιτς ότι η Ρουμανία υποστηρίζει την προοπτική της Σερβίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του πρότεινα να κάνει μια επίσκεψη στο Βουκουρέστι, ακριβώς για να μπορούμε να δούμε ποια ήταν τα βήματα που έχει κάνει η Σερβία και πρόκειται να κάνει στην διαδρομή της προς την ένταξη της Ευρωπαϊκή Ένωση, και να γνωρίσουμε την επιθυμία να κλείσει τα διάφορα κεφάλαια που έχει ανοίξει. Και θα ήθελα να σας συγχαρώ, κύριε Πρόεδρο,
για το άνοιγμα των κεφαλαίων 17-18, αλλά επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να αναμειχθούμε, να έχουμε συνεργασία και να υποστηρίξουμε την Σερβία τόσο σε επίπεδο προσωπικό ή με οτιδήποτε χρειάζεται τεχνική βοήθεια για να ανοιχτούν καινούρια κεφάλαια στην συζητήσεις με την Σερβία ή να κλείσουμε και τα προηγούμενα. Επιθυμούμε να στηρίξουμε τη Σερβία και επιθυμούμε αυτά τα βήματα που η Σερβία κάνει. Θέλουμε να γνωρίζουν και στις Βρυξέλλες, να είναι γνωστοί και στο Βουκουρέστι, έτσι ώστε όλες οι χώρες μέλη να γνωρίζουν την πρόοδο και να υποστηρίξουν τα Δυτικά Βαλκάνια, έτσι ώστε να συνεχίσουμε την πολιτική της επέκτασης των Δυτικών Βαλκανίων, που είναι πολύ σημαντικό για όλους. Στη διάρκεια της, της Προεδρίας του Συμβουλίου που η Ρουμανία θα έχει αναλάβει στην 1η Γενάρη του 19, πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε διάφορες προκλήσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει, όπως είναι το Brexit, όπως είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Brexit περίοδο, το summit που θα γίνει το 2019, τις ευρωεκλογές, και είμαι σίγουρη ότι από κοινού μπορούμε να κάνουμε ένα μέλλον για τους κοντά στους πολίτες των χωρών μελών, τόσο για τα κράτη ξεχωριστά όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στη διάρκεια της Προεδρίας μας, οι χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη που θέλουν να κάνουν τα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, να μπορούν να αξιολογηθούν σύμφωνα με την πρόοδρό τους, έτσι ώστε και στην διάρκεια της Προεδρίας μας να προχωρήσουν, έτσι ώστε να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Βούτσι για την φιλοξενία, τη ζεστή, τους συναδέλφους μου Μπόικο και Αλέξη για την επικοδομητικό διάλογο που σίγουρα θα αντικατοπτρίζεται σε έργα πολύ σημαντικά για την περιοχή μας αλλά και για τις χώρες μας, και σας ευχαριστώ πολύ. Predsjednik Vlade Republike Bugarske, gospodin Bojko Borisov, izvolite. Καταρχάς, ευχαριστώ τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς για την δυνατότητα που μας δίνει να συναντηθούμε, να μιλήσουμε μαζί σας. Βεβαίως, ευχαριστώ και τους ποδοσφαιρικούς φορείς που μας συνέδραμαν. Πάντοτε ξεκινάω με την επισήμανση ότι όλες οι συναντήσεις μας βρίσκονται σε αρμονία με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για διεύρυνση, για ανάπτυξη, για πρόοδο και την αύξηση φυσικά του καθαριστού εγχώριου προϊόντος και των εισοδημάτων των πολιτών. Η πολιτική μας, όπως είναι και το θέλημα του Θεού, αφορά μια περιοχή που είναι ταυτόχρονα η πιο όμορφη αλλά και η πιο πολύπλοκη από τον Δούναβη μέχρι τον εύξημο πόντο, το Αιγαίο. Οι τέσσερις χώρες μας ως πληθυσμός και ως καθάριστο εσώριο προϊόν είναι υπολογίσιμο μέγεθος και έχουμε ακόμα τεράστια πλεονεκτήματα και δυναμικό για να αναπτύξουμε. Ακριβώς στα έργα υποδομής έχουμε αναπτύξει μακρά συνεργασία και την εντατικοποιούμε. Με την Ελλάδα κάνουμε πολλά. Έχουμε ήδη 1,5 χρόνο που ολοκληρώνουμε, σε 1,5 χρόνο θα είναι έτοιμο το τελευταίο τμήμα του αυτοκίνητου
σιδηροδρόμος μέχρι τα σύνορα με τη Σερβία, εννοείται και η σιδηροδρομική, τα σιδηροδρομικά δίκτυα προχωράν 10 φορές καλύτερα, εξυγχρονισμένα, ταχύτερα. Με τους συναδέλφους συνεργαζόμαστε στην Ελλάδα για την σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με δεύτερο κάθετο άξονα. Τον Αύγουστο ξεκινάμε και το μεγάλο έργο υποδομής στο λιμάνι. Ελπίζω και κατά τη Ρουμανική Προεδρία, όταν ο διάδρομος 4 Αλεξανδρούπολης Δούναβη να καταφέρουμε να ολοκληρωθεί, να κατασκευάσουμε και 2-3 γέφυρες, γιατί η δεύτερη εδώ και αρκετό χρόνο λειτουργεί και έχει φέρει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Έχει πολλαπλάσια αυξήσει τον όγκο των εργασιών, της διακίνησης. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες, όπως είναι η Ρουμανική Προεδρία και ο συνάδελφος Τσίπρας ενδιαφέρεται για το ζήτημα αυτό, αφορά τις προσφυγικές ροές. Μια διαδικασία που αφορά τα Βαλκάνια γενικότερα. Η Βουλγαρία τα καταφέρνει θαυμάσια. Νομίζω ότι και οι συνάδελφοι από τη Ρουμανία και τη Σερβία το αναγνωρίζουν. Θα πρέπει να βοηθηθεί η Ελλάδα σε αυτή την κατεύθυνση και να μείνουμε μαζί, να κρατιόμαστε γερά, να υποστηριζόμαστε. Δεν περιμένουμε την μεγάλη πρόοδο κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας, τουλάχιστον όχι όσο θα ήθελα. Γι' αυτό εύχομαι επιτυχία στην συνάδελφο κατά τη δικιά τους Προεδρία. Ελπίζω να κρατήσουν το θέμα αυτό ψηλά στην ατζέντα. Εννοείται ότι κάθε φορά που συναντιόμαστε, υπενθυμίζω να είπε στον εαυτό μου να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Ελλάδα. Την διαδικασία της Θεσσαλονίκης, όπως τη λέμε, ήταν σημαντικό. Νομίζω ότι μετάνιωσαν που το ξεκινήσανε. Ελπίζω ότι και μετά από καιρό θα ευχαριστείτε και εσείς την Σόφια. Επαναλαμβάνω, έχουμε τεράστιο δυναμικό οι τέσσερις χώρες και δεν το στρέφουμε ο ένας εναντίον του άλλου. Είναι πολλαπλάσια τα ωφέλη που μπορούμε να έχουμε από τα έργα υποδομής, από τη συνεργασία αυτή. Βλέπετε ότι με χαρά η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία δίνουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να συμμετέχει στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παιδοσφαίρισης Γυναικών. Η συνεργασία αυτή αφορά την ειρήνη, στοχεύει στην ειρήνη, την αλληλοκατανόηση με εργαλεία, την διπλωματία, την ανοχή να επιλύουμε τα προβλήματα. Άλλη μια φορά ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να είμαστε μαζί. Κάτι που ξέχασα, με συγχωρείτε. Χτες δημοσιοποίησαμε την πρόσκληση για τους αγωγούς φυσικού αερίου. Συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα για την σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη. Αντίστοιχα συνεργασίες έχουμε τη Ρουμανία. Συνεχίζονται οι μελέτες από την πλευρά των ρουμανικών αρχών και το ίδιο και οι βουλγαρικές αρχές. Περιμένουμε ολοκλήρωση των μελετών. Οι ενεργειακοί δεσμοί μας όχι μόνο θα μας ενδυναμώσουν, θα μας πιστοποιήσουν, αλλά θα μας δώσουν και ευκαιρίες για ανάπτυξη. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Βούτσιτς για την φιλοξενία στο Βελιγράδι. Χθες είμαι από χθες εδώ στην διμερή συνάντηση, σήμερα στην τετραμερή συνάντηση που έχει πλέον καθιερωθεί. Είναι η έκτη τετραμερή συνάντηση Σερβίας, Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Μια πρωτοβουλία που πιστεύω ότι έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη δυναμική για την περιοχή μας. Και μιας και σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην συζήτησή μας και τους υπουργούς αθλητισμού
και τους επικεφαλείς των ομοσπονδιών, των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, να μιλήσω και εγώ με ποδοσφαιρικούς όρους. Έχουμε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που έμαθε να συνδυάζεται, να δίνει πάσες, να παίζει καλή άμυνα, προστατεύοντας τα συμφέροντα της κάθε χώρας ξεχωριστά αλλά και της περιοχής, γιατί είναι κοινά συμφέροντα. Έχει μάθει όμως να παίζει και δημιουργική η μπάλα, δηλαδή να ανοίγει το παιχνίδι, να σκέφτεται ιδέες πολύ σημαντικές για την περιοχή. Και γιατί όχι, πιστεύω ότι μέσα από την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε, ιδιαίτερα στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, αλλά και στην ανάπτυξη μιας νέας γεωπολιτικής δυναμικής για την περιοχή των Βαλκανίων, πολύ σύντομα αυτό το δημιουργικό παιχνίδι που παίζουμε μπορεί να έχει και αποτέλεσμα, δηλαδή να σκοράρουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι η τετραμερή συνεργασία μας έχει αναδείξει την περιοχή των Βαλκανίων ως μια περιοχή η οποία μπορεί να δώσει στην Ευρώπη και όχι ως μια περιοχή δεύτερης διαλογής, όπου η Ευρώπη θα την αντιμετωπίζει με συμπάθεια, προσπαθώντας να επιβάλλει τους δικούς της όρους. Εμείς πιστεύουμε ότι τα Βαλκάνια πρέπει να ξαναγίνουν το επίκεντρο της ειρήνης, της συνεργασίας, της συνανάπτυξης, της οικονομικής συνεργασίας βεβαίως, αλλά αυτό δεν μπορεί παρά να περνάει μέσα και από την προοπτική της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι η Βουλγαρική Προεδρία πριν από λίγους μήνες έδωσε την δυνατότητα να ξαναπιάσουμε το νήμα της ατζέντα της Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Προεδρίας το 2003 και δημιούργησε προϋποθέσεις για να μπορούμε να ξαναβάλουμε τα Βαλκάνια στο επίκεντρο. Σε λίγες μέρες αναλαμβάνει επίσης μια βαλκανική χώρα, η Ρουμανία. Ευελπιστούμε να είναι και αυτή μια βαλκανική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο συζητήσαμε σήμερα για τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας. Τονίσαμε ότι η διεύρυνση με την ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μία από τις σημαντικές προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας και ασφαλώς για άλλη μια φορά υπογραμμίσαμε την αξία, τη σημασία που έχει η ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως οφείλει να δώσει ένα θετικό όραμα στους λαούς των Βαλκανίων, να μιλήσει με αυτοπεποίθηση για τα Δυτικά Βαλκάνια, όχι φοβικά, όχι με ιτοπάθεια. Έχουμε μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις, έχουμε δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, υπάρχουν σε εξέλιξη σημαντικές διαπραγματεύσεις. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα σήμερα αισιοδοξίας, ταυτόχρονα όμως και ένα μήνυμα ότι όλες οι χώρες της Βαλκανικής πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα που δίνουμε εμείς σήμερα της συνεργασίας. Όλες οι χώρες της Βαλκανικής πρέπει να βασίσουν το όραμά τους για την ενταξιακή τους πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και στην ανάγκη συμμόρφωσης με αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, ο σεβασμός των μειονοτικών δικαιωμάτων, καθώς και η διασφάλιση του κράτους δικαίου, είναι απαράβατα κριτήρια για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι η Σερβία αυτά τα κριτήρια τα πληρεί, πρέπει και οι υπόλοιπες χώρες να ακολουθήσουν στον ίδιο δρόμο. Συζητήσαμε βεβαίως όχι μόνο για την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Βαλκανίων. Προτεραιότητα της Ρουμανικής Προεδρίας πρέπει να είναι το επόμενο διάστημα και η αναθεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Μια υπόθεση που δυστυχώς η Αυστριακή Προεδρία δεν την προχώρησε ούτε κατά ένα βήμα. Και ευελπιστούμε ότι κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας θα γίνουν βήματα σε αυτή την κατεύθυνση τους επόμενους μήνες,
καθώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε για πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζουμε αλακάρτ αρχές και αξίες όπως η αρχή της αλληλεγγύης. Και οι χώρες πρώτης υποδοχής θα πρέπει να μοιράζονται τα βάρη με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί το μέλλον της Ευρώπης και οφείλουμε να τηρήσουμε την αρχή της αλληλεγγύης και του διαμερισμού της ευθύνης. Συζητήσαμε επίσης για το πώς θα μπορέσουμε να δουλέψουμε κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας προκειμένου να αξιοποιήσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και πιθανές ευρωπαϊκές ή και άλλες από τρίτες χώρες, αμερικανικές, κινέζικες επενδύσεις το επόμενο διάστημα στην περιοχή. Ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως αυτά που προκύπτουν από τα προγράμματα για περιφερειακή συνεργασία ή από τα projects του Μεσογειακού Διαδρόμου Οδικής Διασυνδεσιμότητας. Ασφαλώς μιλήσαμε και για τα συγκεκριμένα projects ξεχωριστά, projects υποδομών, διασυνδεσιμότητας, οικονομικής συνεργασίας στα πεδία των σιδηροδρομικών οδικών μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών, τα οποία θέλουμε να υποστηρίξουμε το επόμενο διάστημα. Να αναφέρω επιγραμματικά τη σιδηροδρομική διασύνδεση Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Μπουργκάς, Βάρνας, Ρούσε, την σιδηροδρομική διασύνδεση Θεσσαλονίκης, Σκοπίων, Βελιγραδίου και από εκεί στη Βουδαπέστη, που όπως τονίσαμε χθες με τον Σέρβο Πρόεδρο επιταχύνεται ραγδαία χάρη και στην υπογραφή και στην κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Βεβαίως μιλήσαμε για τον αγωγό IGB, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο και θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την βουλγαρική αγορά και μπορεί αργότερα να συνδεθεί και με τη Σερβία. Για την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε άμεσα στην αναβάθμιση των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας και εγώ να επισημάνω για άλλη μια φορά την μεγάλη σημασία που έχει η πόλη της Θεσσαλονίκης σε αυτή τη διαβαλκανική μας συνεργασία, μια πόλη που ξαναπιάνει το νήμα της ιστορίας με στόχο να γίνει το λιμάνι, το μεγάλο λιμάνι, όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας, αλλά όλης της Βαλκανικής. Να κλείσω λοιπόν και εγώ με το ενδεχόμενο υποψηφιότητας των τεσσάρων χωρών μας για την φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030, ένας πολύ φιλόδοξος στόχος, ή του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου το 2028. Και να πω ότι για μας η διοργάνωση μιας τόσο μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης, η αθλητικού event, είναι κάτι παραπάνω, αν θέλετε, από ένα στόχος. Είναι από μόνη της αυτή η πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία που έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην περιοχή των Βαλκανίων. Όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις. Τώρα εμείς δίνουμε το συμβολισμό της συνεργασίας και θέλουμε μέσα από αυτή την πρωτοβουλία της διεκδίκησης να κάνουμε τα Βαλκάνια θετικό πρωτοπόρο στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σε αυτά τα πλαίσια, ήδη έχουμε προετοιμάσει τις συνεργασίες μας και σε πιο κοντινούς στόχους. Τον Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη η Ελλάδα διοργανώνει το Sport Expo, μια πολύ σημαντική έκθεση. Θα τη συνδιοργανώσουμε και οι τέσσερις χώρες. Και βεβαίως το 2020, είπε ήδη ο Πρόεδρος Βούτσιτς, έχουμε την διοργάνωση που ήδη έχει αναλυφθεί από τις τρεις χώρες και έχουν καλέσει και την Ελλάδα να συμμετάσχει και με πολύ μεγάλη χαρά θα συμμετάσχουμε στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Βόλεϊ Γυναικών. Παίρνουμε λοιπόν πρωτοβουλίες, σημαντικές πρωτοβουλίες, δίνουμε καλές πάσες ο ένας τον άλλον, παίζουμε δημιουργικό ποδόσφαιρο και άρα μπορούμε, πιστεύω, να
πετύχουμε σε αυτή τη διεκδίκηση. Είναι ένας δύσκολος στόχος, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας ωραίος στόχος. Θα βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε τα Βαλκάνια να πρωταγωνιστήσουν θετικά την επόμενη περίοδο. Και πιστεύω ότι μία από τις δύο διοργανώσεις θα είναι πολύ σημαντικό, και πιστεύω ότι μπορούμε μία από τις δύο διοργανώσεις να τις κερδίσουμε και να κάνουμε μία από τις καλύτερες διοργανώσεις που έχουν συμβεί στα χρόνια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είτε αυτή η διοργάνωση μπορεί να είναι το παγκόσμιο κύπελο, είτε το ευρωπαϊκό κύπελο. Με αυτές τις σκέψεις να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον πρόεδρο Βούτσης για τη φιλοξενία και να ευχηθώ στην Πρωθυπουργό της Ρουμανίας τις καλύτερες ευχές για μια πολύ επιτυχή προεδρία, μια πολύ επιτυχή διοργάνωση προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ευχαριστώ πολύ. Hvala vam, ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala. Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Βελιγράδι, παρακολουθήσαμε τις κοινές δηλώσεις των ηγετών μετά το πέρας της τετραμερού συνάντησης Σερβίας-Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας με επίκεντρο μεταξύ άλλων τη στενότερη συνεργασία των Δυτικών Βαλκανίων. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά επιστροφή.